Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων στο Καπετανάκιο. Αποτέλεσμα, τελεί και πάλι υποκατάληψη από το πρωί. Οι κινητοποιήσεις μάλιστα θα ενταθούν με τους μαθητές και τους καθηγητές να μην ικανοποιούνται από τις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Μετά από όλες τις συνελεύσεις με το Δήμαρχο στο Δημαρχείο, η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί πέρα, μας λένε μια νέα ημερομηνία, μια νέα ημερομηνία τέλος πάντων για να φτιαχτεί το κτίριο και προθεσμία ώστε να καθησυχάσουν τα πνεύματα. Εμείς πλέον δεν έχουμε άλλη υπομονή. Σήμερα πήραμε αυτή την απόφαση να κάνουμε κατάληψη ώστε να ενημερώσουμε τα παιδιά, γιατί δεν μας δίνανε και τη συνέλευση οι καθηγητές. Μάλιστα, οι καθηγητές αναμένεται να πάρουν την ίδια απόφαση της απόρριψης, δηλαδή της πρότασης της Δημοτικής Αρχής, σε συνεδρίαση που θα έχουν. Στο Καπετανάκιο υπάρχει και το ζήτημα της ποιότητας του υποπαράδοση έργου, διότι εξαιτίας της καθυστέρησης έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο εσωτερικό με φθορές στις γυψοσανίδες, ενώ από το ταβάνι μπαίνει νερό. Η πρότασή τους αρνήθηκε, την αρνηθήκαν οι καθηγητές και εμείς την αρνηθήκαμε, δεν βολεύει καθόλου δυστυχώς. Ο Σύλλογος των Γονέων θα μιλήσει νομίζω τις επόμενες μέρες και αυτοί πιστεύω θα το αρνηθούν και εμείς θα ενημερώσουμε τα παιδιά σήμερα και από εβδομάδα θα δράσουμε. Και αυτή τη βδομάδα αφήνουμε περιθώριο στους καθηγητές να προχωρήσουν διαγωνίσματα και ύλες και ό,τι θέλουν και με τη βαθμολογία τι χρειάζεται να κάνουν και από εβδομάδα που θα είμαστε πιο ελεύθεροι και θα μας πιέζουν και οι καθηγητές θα προχωρήσουμε. Δεν έχουμε μιλήσει με το Δήμο, αλλά δεν νομίζω να τους ενημερώσουμε. Θα πάμε εκεί πέρα και θα κινητοποιηθούμε. Δεν χρειάζεται να τους ενημερώσουμε για κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, όπως επισημάνθηκε σε έκτακτη συνέλευση, καλεί τα μέλη του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Καπετανάκιου.